Σήμερα λοιπόν στην παρέα του πρωινού είναι ο κύριος Γιώργος Ζαβαλιάνης, ιδιοκτήτης της εταιρείας zavalianis.gr, η οποία, ακούστε και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, είναι η μοναδική που φτιάχνει ελληνικά υφάσματα και από εκεί και πέρα φτιάχνει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, για τα οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Ζαβαλιάνης. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και κυρίως σας ευχαριστούμε γιατί θα μάθουμε από εσάς πράγματα για μια ελληνική εταιρεία η οποία, όπως προείπα, χρησιμοποιεί ελληνικά υφάσματα. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία σας, κύριε Ζαβαλιάνη? Ναι, φυσικά. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει υφάσμα. Προσπαθούμε πάνω απ' όλα που δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο εδώ στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα το έχει ανταποκριθεί ο κόσμος και το έχει αγαπήσει. Και πάνω απ' όλα ασχολούμαστε πάνω απ' όλα με ποιότητα και μέρα με μέρα γινόμαστε λίγο καλύτεροι. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και ήδη έχουμε πάει, ας πούμε, παράδειγμα, και έχει ανταποκριθεί ο κόσμος και από αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικούς συλλόγους. Και γενικά έχουμε και πολλή ανταπόκριση μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχουμε στο e-shop μας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, η εταιρεία σας είναι μια εταιρεία κατασκευής αθλητικών ρούχων, σωστά? Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς. Επομένως, η γκάμα των ρούχων που έχετε, αν θέλαμε έτσι λίγο να τα περιγράψουμε στους ακρατές μας, ποια είναι? Τι εννοείται με αυτό δηλαδή? Έχετε, για παράδειγμα, φόρμες, έχετε το κάτω μέρος της φόρμας, το πάνω? Υπάρχουν φόρμες, υπάρχουν ζακέτες, υπάρχουν κουντουμάνικα dry fit. Υπάρχουν μπουφάν αντιεινικά, υπάρχουν κολάν αθλητικά. Πολύ ωραία, μεγάλη ποικιλία. Ναι. Ωραία, και αν σας ρωτούσα, κύριε Ζαβαλιάνη, τι διαφορετικό θα βρουν οι σύλλογοι και οι ομάδες στη δική σας εταιρεία, τι θα μας λέγατε? Πάνω απ' όλα ποιότητα. Αυτό που ψάχνουν είναι οι πιο πολλοί αθλητικοί σύλλογοι. Και μάλιστα ποιότητα ελληνική, καθαρά ελληνική, έτσι? Για να στηρίξουμε λίγο και τα δικά μας προϊόντα. Αλήθεια πιστεύετε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς μια αμιγώς ελληνική εταιρεία? Και το ρωτώ αυτό γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι οι περισσότερες δεν έχουν ή δεν δημιουργούν με αμιγώς ελληνικό ύφασμα. Όπως σας είπαμε και πριν, είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχουμε δικό μας, που φτιάχνουμε εμείς το πανί. Και ξεκινάμε την κατασκευή της ετοιμασίας και γι' αυτό το λόγο το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος και από πολλές αθλητικές ομάδες. Πολύ ωραία. Επομένως, για να πάρω πάσα, όπως λέμε και στα αθλητικά, από αυτό που μόλις είπατε, υπάρχει ζήτηση από τους συλλόγους και τις ομάδες και από τους ιδιώτες για αγορά μέσω του διαδικτύου? Το ρωτώ αυτό γιατί δεν υφίσταται φυσικό κατάστημα, έτσι? Το κατάστημά σας είναι καθαρά διαδικτυακό, είναι το zavalianis.gr. Σωστά, έτσι ακριβώς. Έχουμε πάρα πολύ ζήτηση γιατί έχουμε φτιάξει και την ομάδα τη Βέρεια Μελίκης στο μπάσκετ. Είχαν ανταποκριθεί με την ποιότητα και φέτος μας ξανάρθανε οι άνθρωποι και χαιρόμαστε αυτό, γιατί όταν υπάρχει μια όμορφη χημία και όμορφη συνεργασία, πάνω απ' όλα εμείς, όπως σας είπαμε και πριν, ότι θέλουμε μέρα με μέρα να είμαστε καλύτεροι σε αυτό που δίνουμε. Από εκεί πέρα όμως έχουμε ασχοληθεί και πάρα πολύ και με ομάδες κοποβολής που έχουμε δώσει σε dry fit μπλουζάκια, όπως εκτός από αυτό κάνουμε και με γιακά. Το λέμε δηλαδή όπως είναι το πόλο δηλαδή που θέλουν, ας πούμε, κάποιες ομάδες αθλητικής σύλλογοι να έχουν και γιακά, ας πούμε. Βεβαίως, το καταλαβαίνουμε. Και αλήθεια, αν θέλαμε έτσι να το πάμε λίγο στο πιο, ας πούμε, τυπικό της υπόθεσης, μέχρι τι όγκο ρούχων μπορείτε να εξυπηρετήσετε? Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν φοβόμαστε. Ωραία. Το μοναδικό πράγμα που δεν φοβόμαστε, γιατί μέσα στην παραγωγή, μέσα, ας πούμε, παράδειγμα, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο zavalianis.gr, είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι και φανταστείτε ότι μπορούμε να φτιάξουμε και μέσα σε 3 μέρες 3.000 πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
Και ίσως το πιο ενδιαφέρον και για τους συλλόγους και για τους ιδιώτες, κυρίως όμως για τους συλλόγους σας που μας ακούν και σας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί σίγουρα έχουν να καλύψουν και αυτοί μεγάλο όγκο, έτσι, από τους αθλητές τους. Τώρα, μας είπατε για την Βέρεια, μας είπατε για κάποιες άλλες ομάδες σκοποβολής. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ θετικό όλο αυτό, δεδομένου ότι είστε μια νεοσύστατη εταιρεία, έτσι, δεν είσαστε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, αν σας έλεγα ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας για το εγγύ μέλλον, τι θα μου λέγατε, κύριε Ζαβαλιάνη? Πάνω απ' όλα, εμείς πάμε σκαλί με σκαλί να ανέβουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή, παρόλο που έχουν πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο, εμείς θέλουμε να είμαστε ταπεινοί, να ανεβαίνουμε σκαλί σε σκαλί. Η ανταπόκριση του κόσμου, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται πιο μεγάλη και αυτό μας κάνει μεγάλη χαρά στην εταιρεία μας, να είμαστε ικανοποιημένοι και να δουλεύουμε και πιο πολύ. Δηλαδή μας βγάζει χαμόγελο, αυτό είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, νομίζω ότι για μια εταιρεία η οποία είναι αμιγώς ελληνική, χρησιμοποιεί αμιγώς ελληνικά υφάσματα, η μοναδική, να το πούμε και να το ξαναπούμε αυτό, και η οποία ακούει στο όνομα zavalianis.gr, όλα τα δεδομένα είναι θετικά, έτσι όπως μας τα έχετε περιγράψει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε μόνο τα καλύτερα και μόνο ανωδική πορεία για την εταιρεία σας και για όλα αυτά που μπορείτε να προσφέρετε με καθαρά ελληνικό χρώμα, κύριε Ζαβαλιάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.